Όλα αυτά που προανέφερε η Βιργινία, δυστυχώς το ζούμε στο ξενοδοχείο μας και τον εκβιασμό των συναδέλφων που είναι στην ορφοκομεία με πάρα πολλά προβλήματα υγείας σωματικά εννοώ που προκύπτουν λόγω του βάρους που έχουν και τα καρότσια που κουβαλάνε τέλος πάντων. Τι να πω, έχουμε κάνει το σωματείο, τουλάχιστον έχει σταματήσει να κάνουν τις υπερορίες τις απλήρωτες που κάνανε τόσα χρόνια και κάνουν και διάλειμμα επιτέλους, γιατί τόσα χρόνια ούτε αυτό κάνανε τα κορίτσια. Αυτό, τι άλλο να πω, ξέρω, δεν ξέρω. Δεν είμαι πολύ καλά. Άρα επιβεβαιώνεται αυτό που είπαμε. Ναι, όλα. Ότι υπάρχει σωματείο εκεί πέρα, το οποίο είναι ισχυρό και στηρίζει τις συναδέλφεις και τους συναδέλφους βέβαια. Ναι. Ξέρουμε πώς είναι να είσαι μητέρα, να έχεις ένα σπίτι να φροντίσεις, γιατί δεν είναι μόνο η δουλειά. Μετά τη δουλειά είναι και η άλλη δουλειά. Η δουλειά που είναι στο σπίτι, που αυτή είναι... δεν τελειώνει ποτέ. Οπότε προσπαθούμε να βοηθήσουμε τις συναδέλφισσες όσο περισσότερο γίνεται να είναι λίγο πιο υποφέρει τη τουλάχιστον η εργασία τους.